Γεια σας, γεια σας. Νέα συνταγή σήμερα, φαγητό αυτή τη φορά. Θα μπορείς να του πεις και καλοκαιρινό φαγητό λόγω των υλικών. Θα φτιάξουμε σήμερα μπακαλιάρο πλακί. Πάμε. Λοιπόν, θα πάρουμε πατατούλες και θα τις κόψουμε μισό πόντο περίπου. Θα απλώσουμε σε ένα ταψί, θα βάλουμε λίγο λαδάκι σε ένα ταψί. Όχι πολύ. Λίγο ίσα να λαδώσουμε το ταψί για να μην κολλήσουν, μην τυχόν και κολλήσουν οι πατατούλες μας. Λοιπόν, θα απλώσουμε τις πατατούλες. Μην μου τις κόψετε χοντρές, εάν τις κόψετε χοντρές δεν θα ψηθούνε, θα ψηθεί το ψάρι και θα διαλύσει. Τέσσερις πατάτες λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε τον μπακαλιάρο, θα τον απλώσουμε σε όλο το ταψί. Θα ρίξουμε πιπεράκι. Μην το παρακάνετε. Λοιπόν, λίγο αλατάκι. Και θα βάλουμε κρεμμυδάκια. Εάν σας αρέσει το κρεμμύδι, εμάς μας αρέσει πάρα πολύ, θα βάλουμε 4-5 κρεμμύδια. Θα πάρουμε, το φαγητό αυτό θα πάρει όγκο, όμως μη σας φοβίζει, γιατί καταλαβαίνετε ότι μόλις αρχίσει και ψήνεται, τα υγρά του μην το φοβάστε το κρεμμυδάκι, βάλτε του αφενός ότι θα γίνει αρκετό το φαγητό, αφετέρου θα γλυκάνει το κρεμμύδι και θα του δώσει μια ωραία γεύση. 3-4 κρεμμύδια λοιπόν, μεγάλα ή 5 μικρά. Τέσσερις πέντε σκελίδες σκόρδο. Αν δεν σας αρέσει το σκόρδο, εννοείται ότι μπορείτε να το μειώσετε. Όπως και το κρεμμύδι, έτσι. Λοιπόν, θα το βάλουμε σε όλο το ταψί. Λοιπόν, ντοματούλες.
Λοιπόν, βάζω μία ντομάτα τώρα. Έχω πάρει και έχω πλύνει μαϊντανό. Είδατε τι ωραία χρωματάκια που έχει. Λοιπόν, και τέλος θα πάρουμε ντοματούλες. Θα μπορούσατε να βάλετε και πελτέ, δεν σας το συνιστώ όμως, γιατί βλέπετε ότι είναι πολύ, είναι όλα φρέσκα μέσα. Είναι αμαρτία λοιπόν να του βάλετε πελτέ, μπορεί να του δώσει ωραία γεύση, αλλά δεν θα σας το συνιστούσα, έτσι. Θα κόψουμε άλλη μία ντοματούλα. Εννοείται ότι όλα τα υλικά έχουν πληθεί, έτσι. Τα έχω προκλίνει, τα έχω αφήσει και έχουν στραγγίξει λιγάκι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Τώρα, τι θα κάνουμε, βάζουμε αλατάκι. Το αλατάκι μπαίνει από πάνω για να μπορέσει να μαράνει τα κρεμμύδια, την ντομάτα και όλα τα υπόλοιπα υλικά, πιπεράκι, αυτό είναι στην κρίση τη δική σας, πόσο θέλετε να βάλετε εσείς, λαδάκι, περίπου ένα ποτηράκι του κρασιού θα βάλετε, λοιπόν. Έχουμε ανάψει το φούρνο στους 180 βαθμούς αντιστάσεις και θα το βάλουμε να το ψήσουμε
για μία ωρίτσα, μία μισή το πολύ.